25 Γάλλοι αεραστητές επισκέπτονται την πόλη μας στο Αδρίνιο και το αεροδρόμιο της Αερολέσσης Αδρινίου. Ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τις Σέρες και η Αερολέσση Αδρινίου είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός. Θα παραμείνουν εδώ για 2 μέρες να δουν τα αξιοθέατα της περιοχής μας. Θα πετάξουν πάνω από τους χώρους της ευρύτερης περιοχής. Επίσης έχουν πρόγραμμα να επισκεφθούν και την Λιθάκη, το νησί του Οδυσσέα, το οποίο για αυτό το σκοπό ήρθαν περισσότερο, διότι το ταξίδι αυτό το ονομάσαμε ταξίδι στην Κύπρο Οδυσσέα. Η Αερολέσση Αδρινίου είναι συμπαραστάτες, τους φιλοξενεί στο αεροδρόμιο και τους παρέχει όποια βοήθεια χρειαστούν. Τους καλωσορίζουμε λοιπόν στο αεροδρόμιο και περισσότερα θα μας πει ο επικεφαλής της ομάδας, ο Έρικ, σε συνεργασία με το φίλο μας τον Γιάννη. Ναι. Merci pour votre accueil. Ευχαριστούμε που μας υποδεχθήκατε. Πραγματικά είναι μια υπέροχη περιοχή. Έχει τόσα πολλά αξιοθέατα, 5 λίμνες, κοντά στο Σκορπιό, τον γνωστό, την Ιθάκη, τη γη του Οδυσσέα. Ήταν αδύνατο να μην έρθουμε με όλο το group των 25 στη γη του Οδυσσέα. Επίσης έχουμε και από την άλλη πλευρά να δούμε τόσα πολλά αξιοθέατα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για την όμορφη πόλη του Αγρινίου που βοηθάει το αεροκλαμπ του Αγρινίου όσο μπορεί και είναι πολύ κοντά η βάση του αεροδρομίου, κοντά στην πόλη. Αυτό βοηθάει με όλα τα αξιοθέατα της περιοχής να αναπτυχθεί ο τουρισμός. Βασικά οι αερολέσχες της Ελλάδος αυτό το σκοπό έχουν, γιατί αγαπάνε τον αεροαθλητισμό. Και επίσης οι Γάλλοι αγαπήσαν όχι μόνο το Αγρίνιο, όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρουν πρώτα τι να διαλέξουν που είναι πιο όμορφο. Πραγματικά εχθές που είδαμε την πτήση, όλες οι πτήσεις βασικά είναι υπέροχες και χαίρονται. Λοιπόν, θα ρωτήσω και τον αρχηγό, είναι ο επικεφαλής, είναι ιδιοκτήτης αερολέσκης στη Γαλλία, στην πόλη του Αμιάν, είναι μια ώρα από το Παρίσι, εκπαιδεύει πιλότους, έχει 50 αεροπλάνα στην αερολέσκη του και είναι ένα αξιοθαύμαστο άτομο που πραγματικά τον αγαπάει όλη η Ελλάδα. Υπάρχει μια έκθεση στο κέντρο της Γαλλίας, η οποία στο Μπλουά, είναι μια πόλη που είναι ακριβώς στο κέντρο, και εκεί είναι όπως η έκθεση της Θεσσαλονίκης και διαλέγουν με ποια λέσχη θα πάνε. Η συγκεκριμένη λέσχη κάθε χρόνο έχει τόσο πολλά μέλη που πραγματικά δεν έχει θέση ποιος να πρωτοέρθει με τον Ερίκ. Είναι ένας εξαίρετος κύριος και τον ευχαριστούμε. Bon. Επίσης είναι πολύ χαρούμενος που έχετε στην Ελλάδα. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit tout le circuit. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire pour l'aéroclub de l'aéroclub d'Agrigno? Agrigno. Je voudrais dire à l'aéroclub d'Agrigno que je le remercie de nous accueillir. C'est important. Que la région est très très belle et que vous avez des îles qui sont dans le coin qui sont magnifiques, magnifiques. Ithaki, voilà. Et voilà, on remercie l'accueil chaleureux qui nous est réservé depuis pour la deuxième fois. Voilà. Σας ευχαριστεί πάρα πολύ τον πρόεδρο της Λέσκης, όλα τα μέλη ξεχωριστά, σας αγαπά όλους. Είναι πολύ υπέροχη φιλοξενία. Χαίρονται να έρθουν εδώ, είχαν έρθει πριν 2 χρόνια. Τα νησιά είναι υπέροχα που επισκεφθήκαμε. Τους αρέσει πάρα πολύ το Αγρίνιο, η περιοχή, άνετο το αεροδρόμιο. Ευχαριστούμε, είναι πολύ κοντά στα νησιά που αγαπάμε, την Ιθάκη, ο Σκορπιός, τα υπόλοιπα, το Ρίο Αντίριο απέναντι. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τους πολίτες του Αγρινίου. Okay. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον κύριο. Γιάννη, ευχαριστούμε Έρικ. Χάρηκα. Voilà. Αεροκλαμπ. Ο Αγρινίου. Αεροκλαμπ Air Flash Amiens.
de France, 2 km. Une heure de. Combien de vols Paris-Amiens? 2000 km. 2000 km. Το 2,5 χιλιόμετρα αεροπορικά είναι Παρίσι-Αμιάν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία λέσχη, είναι υπέροχη, έχω επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις και είναι υπέροχα. Είναι περίπου, τα αεροδρόμια τους είναι δύο φορές σαν το δικό μας, σαν το δικό σας μάλλον, του Αγρινίου. Είναι υπέροχα. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Γιώργο. Και δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι. Κώστα, συγγνώμη. Συγγνώμη, Κώστα, ναι. Όχι, για όταν κάνεις κάτι, τη μετάφραση είναι λίγο, ναι. Ο αρχηγός του Air Club Flash Amiens είναι οικογενειακή υπόθεση. Είναι επαγγελματίες, πιλότοι, είναι 20 σαφεβαντά και... Τι θέλαμε έτσι, ο πλούς. 27 χρόνια επαγγελματία στη Γαλλία, πιλότος, διαθέτει μία από τις αξιόλογες σχολές πιλότων της Γαλλίας. Η γυναίκα του είναι πολλές φορές και αυτός αρχηγός και αυτή η αρχηγός, είναι μια υπέροχη κυρία, η Σιλβή. Ο Μάλτρα είναι ο γιος, ο οποίος υπηρέτησε στο γαλλικό στρατό ως μηχανικός, πήγε και σε άλλα μέρη στον κόσμο, επειδή ήταν μηχανικός, ήταν η δουλειά του αυτή. Έχει τρία αγόρια, ένα κορίτσι, όλοι είναι γύρω από το κλαμπ και σε κάθε ταξίδι υπάρχει ένας γιατρός, νοσοκόμος, είναι πολλοί επαγγελματίες, είναι μια, έχουν κάνει σε πολλά μέρη γύρω από την Ευρώπη, έχουν πάει Μαρόκο, Ισπανία, Σερβία, Ελλάδα δεύτερη φορά, Ιταλία, Ιρλανδία, είναι και άλλα πολλά τα οποία τώρα που τα μεταφράζω και τα θυμάμαι, είναι πολλές χώρες που έχουν επισκεφθεί. Είναι μια πολύ καλή οικογένεια, αγαπητή σε όλο το κλαμπ των πιλότων. Επίσης υπάρχει και ένας πιλότος της στρατιωτικής αεροπορίας, ο οποίος τώρα είναι σε σύνταξη. Άλλος ένας πιλότος, ο οποίος από το 68 είχε εταιρεία αεροπορική. Αυτή τη στιγμή διαθέτει τρία αεροπλάνα. Είναι 82 ετών και πιλοτάρει ο ίδιος και πάει από τις Κάνες στο Αμιάν, είναι, ας πούμε, ότι ξεκινάει από την Πελοπόννησο για να φτάσει και μετά τη Θεσσαλονίκη, πετώντας κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Το κάνει μόνος του και είναι υπέροχος κύριος, ο Ζαν Φρανσουά. Αυτό. Μπράβο. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την Αρουλέσχη Σεδόν, τον Γιώργο του Βασιλείου, τον Γιάννη του Μαντεμλή, το Γιάννη του Τζουλιάνη που είναι μαζί μας για την οργάνωση αυτού του ταξιδιού, γιατί είναι η αφετηρία των Γάλλων στις Σέρες και το ταξίδι αυτό οργανώθηκε με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων και μετέπειτα όλων των αερολεσχών που περάσανε οι άνθρωποι αυτοί και εμείς τους φιλοξενήσαμε και τους υποστηρίξαμε και θα τους αγαπάμε και για να ξανάρθουν πάλι όπως ξανάρθαν και τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ τα παιδιά. Την Αερολέσχη Σερών. Το λόγο έχει ο Γιάννης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να είμαστε στο δικό σας χώρο, τον πανέμορφο αυτό χώρο του Αγρινίου. Εκπληκτικός. Μας αρέσει και αγαπάμε τον αεροθετισμό. Με τη βοήθεια των Γάλλων, που έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν αεροπορικό τουρισμό, προβάλλουμε και τις αερολέσχες της Ελλάδος γενικότερα. Μας βοηθάει αυτό. Βέβαια, αφού είχαν επισκεφθεί πριν δύο χρόνια την Ελλάδα οι αερολέσχοι της Γαλλίας του Αμιάν, μας κάλεσαν τον πρόεδρο των Σερών, της αερολέσχης, τον κύριο Βασιλείου, τον Γιάννη τον Μαντεβλή και εμένα. Πετάγαμε 2-3 ημέρες πάνω από το Αμιάν. Μας πήγανε σε όλα τα μέρη τα αξιόλογα, μας πήγανε ως την απόβαση του 44 της Βρετάνης, μας ξεναγήσανε αεροπορικά, τουριστικά και εκεί. Είναι μια υπέροχη λέσχη και πριν
Ένα μήνα ήρθε ιδιωτικά ο Ερίκ μαζί με την Σιλβή για να οργανώσουμε όλο αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα μαζί με τον κύριο Γιώργο Βασιλείο, κύριο Γιάννη Μαδεμβλή και μένα, όλες αυτές οι λέσχες επίσης που μας βοηθούν για να προβάλλουμε και να αξιοποιούμε όμορφα την Ελλάδα, αυτά που, τα όμορφα πράγματα που έχουμε. Μπράβο, ευχαριστώ. Γιάννη, σου αξίζουν συγχαρητήρια. Les douze dieux, la Grèce, voilà. Voilà. Bah oui. Et vous, vous ne mettez pas d'eau dedans. Voilà, c'est lui qui s'en va, voilà. Quel président? C'est le président. Oh. Et toi, tu prends la photo. Ouais, au poids de ah, il va être sur la photo. Yamas, 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 Yamas. Ah, bravo. Allez, vive Agnew. Yamas. Yamas. À la prochaine, une autre fois. Dis quand il y en a une qui te plaît vraiment. Hein. Un, deux, trois.